Πραγματικά όμορφο γκολ του Τάκη Καραγκιοζόπουλου. Ας πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια και ας δούμε την περιγραφή που έκανε ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου. Σαβεύσκι. Σαβεύσκι κάνει τη σέντρα. Εκεί βρίσκεται ο Σαββίδης, όμως ο Μανίκας μέχρι και προσπάθεια και ο Σαβεύσκι, ο Κόσκι, ο οποίος θα κάνει το σουτ μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ στο 7ο λεπτό. Μετά από αυτή την ασθενή απόκρουση του Μανίκα, ήρθε ο Κόσκι μέσα στη μεγάλη περιοχή και έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στο 7ο λεπτό. Πέτκοφ προωθεί την μπάλα για τον Καβαλιέρη. Καβαλιέρης θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Θα βγάλει την παλιά για τον Πέτκοφ και ο Πέτκοφ θα κάνει το 1-1 για τον Λεβαδιακό στο 9ο λεπτό. Μετά από αυτή την παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Πέτκοφ έβαλε τον γκολ για τον Λεβαδιακό στο 9ο λεπτό. ΑΕΚ Λεβαδιακός 1-1. Καραγκιοζόπουλος ψάχνει για κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου προωθείται. Σαββίδης με τα κουνάκια για τον Παπαϊωάννου. Νέα κεφαλιά. Σαββίδης. Καραγκιοζόπουλος. Προωθεί την μπάλα, θα κάνει το σουτ και το 2-1 για την ΑΕΚ με αυτό το μακρινό και πολύ δυνατό σουτ του Καραγκιοζόπουλου στο 19ο λεπτό. Ο Καραγκιοζόπουλος δεν βρήκε κάποιο αντίπαλο, προωθήθηκε προς τη μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού. Έκανε το μακρινό πολύ δυνατό σουτ και το 2-1 για την ΑΕΚ στο 19ο λεπτό. Σαβεύκη στην αντεπίθεση για την ΑΕΚ, θα κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Σαββίδη και το 3-1 για την ΑΕΚ στο 25ο λεπτό, αφού μετά από αυτή τη σέντρα ο Σαββίδης μόνος μέσα στη μεγάλη περιοχή έκανε το 3-1 για την ΑΕΚ. Ο Κόνσκι. Ο Κόνσκι θα κάνει το σουτ και η μπάλα out. Παπαϊωάννου. Φαμέλης. Φαμέλης για το Σαβεύσκι. Σαβεύσκι θα κάνει το σουτ. Στο δοκάρι μπάλα και στο Μανίκα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μπλέτσας. Κουλής. Λαζάρου θα κάνει την παλιά. Παπαϊωάννου χάνει την μπάλα, έρχεται το Πέτκοφ.